Με αποκορύφωμα αυτή τη στήριξη και το ερχόμενο Σάββατο, συγγνώμη, με αποκορύφωμα αυτή τη στήριξη στην εκπομπή για την μια παραδοσιακή μεγάλη αγκαλιά, όπου θα γίνονται εισφορές και για άλλη μια φορά είμαι σίγουρη ότι ο απλός ο άνθρωπος, οι Κύπροι, θα δώσουν από το εστέρημά τους για αυτό το μεγάλο σκοπό. Θέλω όμως μαζί να μιλήσουμε λίγο για τις προσπάθειες που γίνονται, το πώς ενισχύεται και το έργο στην διαχείριση, στην αντιμετώπιση των ασθενών, που καλύπτει ουσιαστικά αυτή η μεγάλη προσπάθεια του Telethon. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την τηλεόραση και το ΣΥΓΜΑ για την διοργάνωση του Telethon. Το Telethon γίνεται πάρα πολλά χρόνια στην Κύπρο και η ουσιαστική σκοπή είναι τρεις. Πρώτος είναι η ενημέρωση του κοινού, δεύτερος είναι η στήριξη των ασθενών και τρίτος είναι η χρηματοδότηση της έρευνας για τις κληρονομικές και κυρίως για τις νευρομυϊκές παθήσεις. Άρα αυτοί οι τρεις σκοποί εξυπηρετούνται με τη διοργάνωση του Telethon, που γίνεται κάθε χρόνο από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, το Σύνδεσμο Μυοπαθών και τα τελευταία χρόνια με τη δική σας μεγάλη βοήθεια. Δεν θα αναφερθώ με λεπτομέρειες στη στήριξη των ασθενών, όπου αυτή γίνεται κυρίως μέσω του Ινστιτούτου Νευρολογίας, αλλά και μέσω του Συνδέσμου Μυοπαθών, όπου επιχορηγείται από τα έσοδα για το Telethon ενός μεγάλου ποσού, ακριβώς άμεσα στη στήριξη των αναγκών των ασθενών. Θα αναφερθώ περισσότερο στον τομέα της έρευνας, η οποία διεξάγει. Για το προηγούμενο που είπατε είναι πολύ σημαντικό, γιατί εκ των πραγμάτων αυτοί οι ασθενείς, οι πρακτικές πλέον δυσκολίες ως άνθρωποι, ώστε να μην αφήσουν πολλά πράγματα από την καθημερινότητά τους, δηλαδή η ποιότητα της ζωής τους ενισχύεται. Και πάμε τώρα στο κομμάτι που αφορά την ιατρική. Βεβαίως, είναι σημαντική η ποιότητα ζωής και αυτό φροντίζει ο σύνδεσμος, αλλά και οι υπηρεσίες του Ινστιτούτου Νευρολογίας. Έτσι. Τώρα, σε ό,τι αφορά την έρευνα, γενικά για τις κληρονομικές παθήσεις, αλλά και για τις νευρομυϊκές, λέγοντας νευρομυϊκές, εννοούμε περισσότερο τη μυϊκή δυστροφία Ντουσέν, αλλά και τις άλλες κληρονομικές μυοπάθειες, όπως επίσης και τις κληρονομικές νευροπάθειες και νόσους του νευρώνα, όπως είναι η νόσος του κινητικού νευρώνα. Αυτές είναι οι κυριότερες νευρομυϊκές και, αν το θέλετε, οι πιο γνωστές νευρομυϊκές παθήσεις. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια τεράστια ανάπτυξη και έρευνα στο συγκεκριμένο τομέα. Η γενετική των παθήσεων αυτών μας έχει οδηγήσει στο να γνωρίζουμε πώς από το γενετικό σφάλμα δημιουργείται κυρίως μια λαθασμένη πρωτεΐνη στο μη ή μια λαθασμένη οδηγία στο νευρώνα που οδηγεί στη μη λειτουργία του νευρώνα και στη δημιουργία της νευρολογικής νόσου. Όλες αυτές τις πληροφορίες τις έχουμε πάρει και τώρα είναι στα χέρια των επιστημόνων, αν το θέλετε, η επόμενη φάση, όπου προσπαθούν να διορθώσουν αυτές τις λαθασμένες εντολές. Και από την εμβριακή φάση, δηλαδή. Θα φτάσουμε και σε τέτοια σημεία. Αυτό θα ήταν το ιδεατό. Αυτό θα ήταν το ιδεατό, αλλά σίγουρα η όλη προσπάθεια είναι όσο πιο νωρίς, τόσο πιο καλά, γιατί δεν θα εμφανίζονται τα συμπτώματα στον ασθενή. Ο στόχος είναι αυτός. Και όντως έχουν αναπτυχθεί κάποιες γονιδιακές πλέον θεραπείες, οι οποίες αυτό κάνουν. Είναι, ενώ τα προηγούμενα χρόνια είχαν επικεντρωθεί επιστήμονες σε μια προσπάθεια να βάλουμε τα λεγόμενα αρχαίγωνα κύτταρα, τα stem cells, που θα παίρνουν τη θέση των κυττάρων, των προβληματικών, ή ότι θα προσπαθούσαμε να βάλουμε το υγιές γονίδιο, ναι, να αναπληρώσουμε αυτό το οποίο πάσχει. Τώρα προσπαθούμε να διορθώσουμε τα προβληματικά. Τώρα προσπαθούμε να διορθώσουμε. Ακριβώς. Γιατί όλες αυτές οι μέθοδοι δεν οδήγησαν σε λύσεις. Και αλλάζουμε ρότα. Και όντως, πλέον
η γενετική θεραπευτική είναι με το να χορηγήσουμε ένα μικρό μόριο, ένα όλιγο νουκλεοτίδιο, το οποίο αν θέλετε θα εισέλθει είτε εκεί που μεταγράφεται το λαθασμένο γονίδιο, είτε στο ίδιο το γονίδιο, και θα του αλλάζει την πληροφορία. Αυτό είναι σπουδαίο και εκκρέμονται είναι οι ελπίδες πολλών ασθενών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ για άλλη μια φορά. Και εμείς στηρίζουμε την προσπάθεια με όλη μας την ψυχή και όλη μας την όρεξη. Υπάρχουν ήδη θεραπείες οι οποίες έχουν τεθεί σε εφαρμογή για τις συγκεκριμένες. Για συγκεκριμένες νευρολογικές καθήσεις. Είναι ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα. Είναι ενθουσιώδη τα αποτελέσματα. Τέλεια, ειδικά στην νοτιαία μυϊκή ατροφία που προσβάλλει έμβρια και βρέφη. Mm-hmm. Και είναι θεαματικά τα αποτελέσματα. Αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο που μας λέτε. Έως φυσιολογική ανάπτυξη των νεογνών. Οπότε αισιοδοξούμε ότι θα συνεισφέρετε όλοι να αναπτυχθούν θεραπείες για όλες τις γενετικές παθήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Έπειτα και συνέχεια φυσικά από την τηλεόραση Σίγμα τις επόμενες μέρες καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Πάμε σε ένα σύντομο θέμα από το διεθνή χώρο και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας.